Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΕΛΜΕΠΑ, του ΕΛΓΟ Δήμητρα και της Περιφέρειας Κρήτης για την ενίσχυση και την υλοποίηση του ερευνητικού έργου σε ό,τι αφορά στο ελαιόλαδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής προς παραγωγούς, ελαιοργούς και τυποποιητές. Έχουμε ένα ακόμα πρόβλημα. Στην Ελλάδα έχουμε 8 διεπαγγελματικές οργανώσεις, αλλά διεπαγγελματική οργάνωση για το ελαιόλαδο δεν έχουμε. Ήταν από τα ζητήματα που έθεσα σε συναντήσεις που έχω κάνει με εκπροσώπους και προέρχομαι από την Κρήτη αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν νοείται η Ελλάδα να μην έχει διεπαγγελματική οργάνωση λαδιού και βεβαίως να φεύγει στην πλειονότητά του με την μορφή που όλοι γνωρίζουμε, σε μεγάλες ποσότητες, δίχως να είναι τυποποιημένο. Να πετύχουμε όχι μόνο ποσότητες ελαιολάδου, αλλά και πάνω απ' όλα ποιότητα στο ελαιόλαδο, πράγμα το οποίο θα μας καταξιώσει και στις διεθνείς αγορές. Ο ΕΛΓΟ έχει παρουσία δυναμική στην αγροτική εκπαίδευση, άρα είναι μέσα στους, αυτή η δράση είναι μέσα στους καταστατικούς σκοπούς. Το πρόγραμμα στοχεύει μέσα από εξειδικευμένες δράσεις στην ανάδειξη, την προστασία και την προώθηση του ελαιολάδου και πολύ περισσότερο του έξτρα παρθένου. Και αυτή η εκκρεμότητα πολλών ετών να γίνει πράξη. Η σημερινή εξέλιξη είναι ευχάριστη. Χαίρομαι διότι η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη του Σταύρου του Αρναουτάκη, αλλά και του ΕΛΓΟ Δήμητρα και του ΕΛΜΕΠΑ, βοηθάει προς την κατεύθυνση αυτή. Μιας και όπως έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και τώρα, το ισχυρότερο όπλο για τους ανθρώπους στην πρωτεϊνή τομέα του τόπου μας είναι η γνώση. Είναι μια προγραμματική που θα γίνει για τις εκπαιδεύσεις, για όλα τα στάδια του αγροδιατροφικού τομέα, για τους παραγωγούς, τυποποιητές, για την εστίαση, για τους γεωτεχνικούς. Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Νωρίτερα, ο Υπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου στον Κατσαμπά, έκτασης 20 στρεμμάτων, καθώς και άλλες που βρίσκονται εκεί κοντά. Η διασπορά των υπηρεσιών κοστίζει, είπε ο Υπουργός, και θα ήταν ευχής έργο να αξιοποιηθούν περαιτέρω, εξηγώντας μάλιστα και το πώς. Στον Κατσαμπά, λοιπόν, αυτή η έκταση προβλέπεται να γίνει ένα διοικητήριο που στην ουσία θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας, των υποπτωχευμένων φορέων. Και πιθανότατα και κάποιες ακόμα που η περιφέρεια θα αποφασίσει αν και κατά πόσο θέλει για το καλύτερο, για το συμφέρον των αγροτών να μεταφέρει στην περιοχή εκείνη. Μας ενδιαφέρει δηλαδή με κάθε τρόπο να διευκολύνουμε τη ζωή των παραγωγών, των ανθρώπων που σχετίζονται, που καθημερινά έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες μας. Αυτό σημαίνει την οικονομία, καλύτερη οργάνωση. Εξελίσσεται μια πάρα πολύ καλή συνεργασία υπέρ των πολιτών και για τη Γεωργική Σχολή της Μεσαράς, αλλά και για το Κατσαμπά, όπως ανέφερε ο κύριος Υπουργός, και μια σειρά άλλων δράσεων που μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα προχωρήσουμε προς όφελος των πολιτών.